Αγαπητοί συμπατριώτες, καλώς ήρθατε απόψε στο Μανούλα, στη σκηνή του οποίου έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε το διεθνούς φήμης ουδαίο συνθέτη και πιανίστα, Στέφανο Κορκολή. Σύμφωνα με τον μεγάλο μας μουσουργό Μίκη Θεοδωράκη, ο Στέφανος Κορκολής είναι ο επίσημος πρεσβευτής του έργου του. Μαζί του και μαζί μας απόψε η εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη. Και λίγο πριν αρχίσει η παράστασή μας, θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που αναδεικνύει τη σχέση του Στέφανου, της Σοφίας, με τον μεγάλο μας μουσουργό, τον οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη. Καλή ακρόαση. Πάρα πολύ έτσι αγάπη και συγκίνηση. Σκοπός μας είναι να περάσουμε
όρλα, να τραγουδήσετε, να τραγουδήσουν. Εγώ σας πω μισό από ένα κουπλέ του Μίκη. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ώρα έναρξης, ώρα φινάλε την καθορίζετε εσείς. Εμείς είμαστε εδώ για να μείνουμε. Όσο θέλετε λοιπόν και όσο πραγματικά το νιώθετε, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αφήσουμε τη στιγμή και να πάμε πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν με αυτή τη διάθεση έκανα αυτή την ακρόαση. Η πλάκα ήταν όμως ότι
αυτό που έπρεπε να ακούσω δεν γνώριζε ότι θα την ακούσω. Είχε έρθει να με ακούσει. Τέλος πάντων, έφτασε η στιγμή λοιπόν που θα την άκουγα. Δεν είχε προετοιμαστεί για κάτι. Λέω: πες μου ένα τραγούδι, τέλος πάντων να. Μου λέει τον Λευκό. Η επιλογή μου άρεσε. Λέω: δεν το έχω αυτή τη στιγμή το Λευκό στα χέρια μου. Καλά, λέω: δεν μου λες, το δίνει εδώ. Σκάει ένα χαμόγελο, λέει: τι σγαλάνει. Λέω: μέσα μου ωραία, αρχίσαμε. Λέω: του Καρασούλου, του Κορκολί, που το έχει ερμηνεύσει μοναδικά, Δημήτρη Γαλάνη. Καταλαβαίνετε βέβαια, διότι του δημιουργού πλέον του έχουν λίγο ξεχάσει. Αυτό που άκουσα πραγματικά με δικαίωσε πια, διότι στα 22 της χρόνια το να έχει κάποιος κατορθώσει να έχει κάνει δύο χρυσούς δίσκους με Μίκη Θεοδωράκη, να έχει παίξει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, στη Βασοβία, στο Παρίσι, στην Κολονία, στην Όπερα στο Κάιρο, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και πρόσφατα στο Ηρώδιο, νομίζω ότι μόνο ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο, αλλά έχει και κάτι άλλο, έχει και την σοβαρότητα σε μια πορεία, μπορεί να το κάνει. Και όταν λέω σοβαρότητα, το λέω γιατί πρέπει να το πω στους νέους ανθρώπους ότι όταν θες να ασχοληθείς με αυτό που λέγεται τέχνη, υπάρχει ο εύκολος ο δρόμος που σε κάνει πολύ γρήγορα γνωστό, να σε δείχνουν οι φίλοι και οι γείτονες, αλλά μετά όταν θα έρθει το επόμενο, και μιλάω για τα talent shows, θα σε έχουν ξεχάσει με αποτέλεσμα και να τραυματίζονται τα ίδια τα παιδιά και να μην μπορούν να προχωρήσουν. Η περίπτωση όμως της συνεργάτηδός μου δεν είναι αυτή. Είναι ο αργός, ο δύσκολος, ο μακρύς δρόμος, αλλά αυτός που χτυπάει στην ψύχα της τέχνης και κάποια στιγμή δικαιώνεται. Και ήδη, σας είπα και πριν, έχει αρχίσει πλέον να δικαιώνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ένα πάρα πολύ έτσι δικό σας γερό χειροκρότημα για να υποδεχθούμε όλοι μαζί την κυρία Σοφία Μανουσάκη. Σας είπα πριν για την Βαρσοβία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είχα μια φαϊνή ιδέα όταν έκανα μια συναυλία στη Βαρσοβία, η οποία ήταν καθαρά κλασικής μουσικής και κυρίως Σοπέν βέβαια. Είχα την ιδέα σε Πολωνούς, ξέρετε, οι Πολωνοί λόγω γνώσεων και λόγω ιδιοσυγκρασίας είναι πάρα πολύ ψυχροί. Δηλαδή, αν σε χειροκροτήσουν, είσαι και ευτυχής. Ούτε λόγος για ανκόρ, δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι, καθόλου ίσα ίσα. Είναι πολύ κλικείς άνθρωποι, απλώς είναι η κουλτούρα τους τέτοια και η παιδεία τους τέτοια που δεν εκδηλώνονται. Εν μέσω λοιπόν ενός κλασικού ρεστάρ, φανταστείτε εμένα που σταματά το ρεστάρ και λέω, σας έχω μια έκπληξη, με κοιτάγανε γλωσσίδι πολύ. Λέω, έχω ανακαλύψει μια καινούργια φωνή και θα ήθελα για πρώτη φορά να την ακούσετε, ξέρω εγώ κτλ. Πιο γλωσσίδι. Το ένιωθα αυτό το κρύο που ερχόταν, λέω. Είναι από τα Χανιά της Κρήτης, πήγα λίγο τουριστικά, πας και το... Τίποτα. Κοιτάω τη Σοφία, της λέω, η οποία έτρεμε, της λέω, πες τον Ερωτόκριτο, ακαπέλα. Εντάξει, μετά από αυτό οι Πολωνοί γίνανε λιμοί και τελειωσική ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά που έχουμε περάσει και επειδή είμαι έτσι με μια διάθεση σήμερα να ταλαιπωρήσω για μια ακόμη φορά, στον Ερωτόκριτο για τους δικούς μας ανθρώπους. Πώς να ζήσω δίχως σου.
κατέχω το του κύρισου, γρήγορα σε παντρεύει, Ρίγοπουλο αφεντοπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σαν θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την αίτη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρη αφέντρα σου ζητώ κι εκείνη θέλω μόνο και μετά κείνω ολοχαρός τη ζήση μου. Με τα πουλιά
της